ξημερώματα εντοπίστηκε μία λέμβος φουσκωτή με 40 άτομα περίπου πάνω, να έχει εισέλθει μέσα στα δικά μας χωρικά ύδατα. Πήγαν εκεί τα πλωτά που περιπολούσαν και διαπιστώθηκε ότι πρόκειτο για 40 άτομα, παράνομους αλλοδαπούς μετανάστες, εκ των οποίων ήταν 39 άτομα, 38 άντρες, μία γυναίκα. Η πλειονότητα τους ήταν Σύριοι, και 31 Σύριοι και 8 από Ερυθρέα. Μάλιστα. Με το που είδαν τα σκάφη του λιμεναρχείου, έσκησαν τη λέμβο και 2-3 άτομα έπεσαν στη θάλασσα, οπότε έγινε περισυλλογή τους. Τους ανεβάσαμε πάνω στο πυλάνα σήμα 6-11 και τους φέραμε εδώ, στο λιμεναρχείο. Σε ποια περιοχή έγινε αυτό? Ανοιχτά της Βοκαριάς. Στη Βοκαριά. Και ήταν 39 σε μία λέμβο. Σε μία λέμβο 7,5 μέτρο. Χωράνε. Δεν έπεφτε καρφίτσα. Μάλιστα. Οπότε έγινε στην ουσία διάσωση. Υπήρχε και διάσωση. Ναι. Ναι. Η βάγα σκίστηκε στα βαθιά. Πού το κάνανε ακριβώς αυτό το πράγμα? Τα μπαλόνια. Είχαν ένα μαχαίρι και τρύπησαν τα μπαλόνια. Είναι οδηγίες που παίρνουν πριν φύγουν από την Τουρκία. Μια μέθοδος που έχει εφαρμοστεί αρκετές φορές. Με επιτυχία πάντα. Προφανώς.